την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψε το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη, Προσχολική Αγωγή Καβάλας, παρουσία του προσωπικού των βρεφονηπιακών σταθμών και των καπίτου Δήμου Καβάλας. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για να κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα των εργαζομένων στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Καβάλας, Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη, Προσχολική Αγωγή Καβάλας. Των εργαζομένων δηλαδή στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΑΠΗ, στο Βοήθεια στο Σπίτι και φυσικά στα γραφεία μας, διοικητικό και οικονομικό. Την κοπή αυτή τιμούν ιδιαίτερα με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Αντιπεριφέρειας, κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος, η αγαπημένη πρόεδρός μας του νομικού προσώπου, κυρία Ευαγγελία Δρακονάκη, ο αντιδήμαρχος κύριος Τσουρουκίδης της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Εγώ θα ήθελα να εξάρω το ρόλο και το έργο του νομικού αυτού προσώπου. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Δήμου διαμέσου του προσώπου αυτού, προκειμένου να αρκετοί συμπολίτες μας να βρουν την ισοπολιτεία που χρειάζονται και τις δύσκολες μέρες που περνούν. Εμείς ως Περιφέρεια είμαστε δίπλα σας, όποτε μας χρειαστείτε είμαστε στο πλευρό σας, και θεσμικά αλλά και εξωθεσμικά μπορούμε να προσφέρουμε την όποια βοήθεια μας πείτε, γιατί πραγματικά ο ρόλος σας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Λοιπόν, ακόμα μία χρονιά που ήρθε η στιγμή για να κόψουμε την πίτα. Είναι η τρίτη μαζί που την κόβουμε. Θα δούμε αν είναι και η τελευταία ή όχι. Θα δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ πέρα. Για την παρουσία βέβαια στη δική σας τη Βασιλόπιτα, σε αυτή του προσωπικού, του νομικού προσώπου. Θα ήθελα, κάνοντας μία αναδρομή στον χρόνο που πέρασε, δεν θα μπορούσα να μην σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συμμετοχή σας στις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν για την αντιμετώπιση της σύντησης των προσφύγων που είχαμε στην πόλη μας σχεδόν ένα χρόνο πριν, για τη συμμετοχή του προσωπικού στο Κοσμόπολης, στα μαγειρέματα και στο Παιδοκοσμόπολης. Στη συνέχεια, η πρόεδρος νομικού προσώπου, Ευαγγελία Δρακονάκη, προχώρησε στη βράβευση της Φόνης Χριστοδούλου Κορακάκη, μητέρα της Χρυσής Ολυμπιονίκη των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, Άννας Κορακάκη, και συζύγου του προπονητή της αθλήτριας, Τάσου Κορακάκη. Πριν 21 χρόνια, και ενώ υπηρετούσα στον παιδικό σταθμό των Κλινίδων, παρουσιάστηκε μία παιδαγωγός για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Εργάστηκε στο παιδικό σταθμό των Κλινίδων έως το 2012. Και μετά μετατάχθηκε και υπηρετεί στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δράμας. Επί τόσα χρόνια διαγράψαμε μία άριστη επαγγελματική και προσωπική πορεία. Η ίδια όμως, η αγαπημένη μας Φόνη Χριστοδούλου Κορακάκη, διέγραφε και την δική της ξεχωριστή πορεία. Την πορεία αυτή της στήριξης μιας μεγαλειώδους αθλητικής σταδιοδρομίας της κόρης της, της Άννας, και του άντρα της, του Τάσου Κορακάκη. Η Άννα είναι γνωστό ότι κατέκτησε τον Αύγουστο του 2016 δύο μετάλλια, ένα χάλκινο και ένα χρυσό στην Σκοποβολή. Θα ήθελα όμως να επενέσω, και το αξίζει, τον αγαπημένο μας φίλο και άντρα της Φόνης, τον Τάσο Κορακάκη, αυτόν τον υπέροχο αθλητή και τον κορυφαίο προπονητή. Και όπως ανέφερε και η πρόεδρος, υπάρχει και το τρίτο μέλος της οικογένειας. Είναι γεγονός ότι είναι ένα αθλητικό team. Είναι ο Διονύσης ο Κορακάκης, ο μικρότερος γιος, ο οποίος και αυτός έχει ξεκινήσει τη δική του λαμπρή πορεία. Εκ μέρους όλων των Ελληνίδων μαμάδων και εκ μέρους και ημών των μαμάδων, πολλά συγχαρητήρια για το παιδί σου, πολλά συγχαρητήρια και για σένα. Μας έδωσε χαρά, μας έδωσε περηφάνεια. Σηκώσαμε λίγο το κεφάλι μας ψηλά, παλεπάλε λαχαστούκια που τρώμε, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το παιδί σου, όπως και εσύ υποθέτω. Να είναι γερό και τυχερό στη ζωή του.